Και θα επαναλάβω τώρα ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν αντιμετωπίσει οι κοινωνίε και έχουν πέσει και αυτοκρατορίε από αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα τη κολακίας. Και εμεί, μάλιστα, οι Έλληνε, είμαστε ειδικά από του ελληνιστικού χρόνου και μετά, ίσω να έχει πέσει και λίγο θύμα και ο Μέγα Αλέξανδρο τη κολακία, είμαστε επιρρεπεί σε αυτό. Δηλαδή, έχονται διάφοροι κόλακε, οι αυλοκόλακε οι, οι λεγόμενοι, αλλά και οι κόλακε στη ζωή, την καθημερινότητα, οι οποίοι ρίχνουν έξω του ανθρώπου. Και δεν μπορεί να του αποφύγει, αυτοί γεννιούνται μέσα στη ζωή. Είναι μάλλον μέσα στι αναλογίε των ανθρώπων που θα γεννηθούν, είναι και οι κόλακε. Όπω είναι και οι ήρωε, όπω είναι και οι δειλοί, οι θαραλέοι, οι εργατικοί, οι τεχνοκράτε, οι ηθοποιοί, α πούμε, των τεχνών, α πούμε. Είναι και οι κόλακε. Δεν τι θα κάνει, θα αρχίζει να σκοτώνει ο είναι κόλακα, δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να μάθει εσύ να αμήνεσαι στον κόλακα και να ξέρει ότι πρόκειται για κάποιο κόλακα. Πώ αντιλαμβανόμαστε λοιπόν του κόλακε και προσέχουμε του κόλακε και του κρατάμε κάπω μακριά από τη ζωή μα, αλλά προστατεύουμε και του ανθρώπου που αγαπάμε, τα παιδιά μα κυρίω, τα οποία δεν είναι έτοιμα να του αντιμετωπίσουν. Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει καταρχήν να αναγνωρίσουμε κάποιον ότι είναι κόλακα. Θα σα πω τώρα τα σημάδια του κόλακα, το οποίο θεωρείται από του Έλληνε. Ω το χειρότερο από τα ήμερα ζώα, ό,τι χειρότερο μπορεί να σου τύχει. Ο Ηράκλειτο, μάλιστα, σε ένα από τα αποσπάσματά του έλεγε ότι καλύτερα να πέσω ει κόρακα, στου κόρακε δηλαδή, να πεθάνω, παρά στου κόλακε. Γιατί οι κόλακε σε, σε τελειώνουν και είσαι ακόμα ζωντανό, σου τελειώνουν δηλαδή τη ζωή. Οι κόλακε λοιπόν έχουν κάποια όπλα. Ένα από τα όπλα του είναι το εξή: Ναι, ένα από τα όπλα του είναι το εξή ότι έχουν μια υπερβολική σε υπερβολικό βαθμό και επαναλαμβανόμενα επενούν τις ιδιότητές σου. Σε κάνουν να νιώθεις ωραία. Συνεχόμενα όμως και υπερβολικά. Ε, βρίσκουν κάτι στο οποίο είσαι καλός και στο λένε και συνέχεια σε κολακεύουν ότι είσαι σπουδαίος και συνέχεια και υπερβολικά και επαναλαμβανόμενα. Έχει και εσύ καμιά φορά απορρίσεις και λες καλά τόσο σπουδαίο είναι αυτό που έκανα. Και εγώ, δεν είναι, είναι κάτι που είναι απλό αλλά αυτοί το παρουσιάζουν ότι είναι μεγάλο. Σε κολακεύουν. Έχουν δηλαδή θαυμασμό για σένα χωρί όρια. Γι' αυτό λέω ότι και ο Μπέγα Αλέξανδρο μπορεί να την πάτησε λίγο εκεί, γιατί και αυτόν τον θαυμάζανε χωρί όρια. Και είχε δηλώσει και 13ο Θεό, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Βέβαια, το έκανε αυτό ίσω από πολιτική σκοπιμότητα, γιατί αυτοί βλέπανε ω Θεού του βασιλεί του. Για να κυβερνήσει του Ανατολίτε, αναγκαστικά πρέπει να πέσει στην Ανατολή, στο επίπεδό του. Επίση η κολακία στερείται, επικοδομητική επικοδομητικής κριτικής με αποτέλεσμα την μη καλλιέργεια και δοκιμασία του ατόμου με βάση τις αρετές, τι αρετές που είπαμε πριν, έτσι. Δηλαδή, εάν δεν, σε, δεν σου κάνει κάποιος επικοδομητική κριτική, δηλαδή επικοδομητική κριτική σημαίνει ότι όπως αντιλαμβάνομαι εγώ, να σου βάζει τα ωριά σου, να σου πει είσαι καλός ως εκεί, αλλά μπορεί να γίνεις καλύτερος με αυτό, ή αυτό που έκανε δεν ήταν αρκετά καλό γιατί σε ζημίωσε σε εκείνο και σε το άλλο. Μια επικοδομητική κριτική μπορεί να σου δείξει ακριβώ αν ωφελήθηκε από μία αποφασή σου. Μπορεί να μην είναι λάθο η αποφασή σου αυτή καθε αυτή, αλλά στο σύνολο μπορεί να έχει βλαφτεί εσύ και να μην μπορεί να το δει. Και να έχει κάποιο φίλο σου, γιατί πρέπει να είναι φίλο αυτό που θα στο πει, και να σου το δείξει εκείνη την ώρα. Ο κόλακα δεν θα το κάνει ποτέ αυτό ποτέ δεν θα σου δείξει την πραγματικότητα πως είναι. Δεν θα σου κάνει επικοδομητική κριτική να γίνεις καλύτερος. Έτσι λοιπόν, εσύ στερείσαι από τη δοκιμασία που πρέπει να περνάς σαν άνθρωπος για να εξελίσσεσαι με βάση τις αρετές. Άρα σε απομακρύνει από την, α, από την αρετή. Σε κάνει φαύλο σιγά σιγά ο κόλακας. Σε χαλάει σαν άνθρωπο. Είναι σαν, σαν να είσαι ένας αθλητής ας πούμε, που ετοιμάζεσαι για τους Ολυμπιακούς αγώνες και ενώ είσαι σε πολύ καλό δρόμο, ε, πέφτει ένας προπονητής ας πούμε εκεί να σε προπονήσει ο οποίος είναι κόλακας κατά βάθο και σε επενεί και σου λέει δεν χρειάζεσαι άλλο είσαι εντάξει και τι ανάγκη έχεις και αντί για 6 ώρες προπόνηση την ημέρα μόνο δύο φτάνουν και λέγε, 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 σε πείθηκε κιόλα εσύ ότι είσαι εντάξει και πα στην πραγματικότητα μετά στου Ολυμπιακού Αγώνε και συντρίβεσαι έτσι. Αυτό είναι στην ουσία ο κόλακα. Γιατί σε απομακρύνει από την, κριτι... από την επικοδομητική κριτική και την καλλιέργεια. Και όπω ένα αθλητή δεν καλλιεργείται στο γυμναστήριο και πέφτει έξω μετά στου αγώνε, γιατί είχε κακό προπονητή, είχε ένα κόλακα, α πούμε, έτσι και ο άνθρωπο στη ζωή. Άμα έχει γύρω του κόλακε, πέφτει έξω. Γιατί όταν έρθει, όταν έρθει, η πραγματικότητα, πρέπει να έχει μέταλλο μέσα σου. Πρέπει να έχει αρετέ. Πρέπει να έχει ψυχικό στένος. Να είσαι ανδρείο, να είσαι δίκαιο. Να έχει φιλανθρωπία, φιλότητα, ευσέβεια. Να σε σέβονται και οι άλλοι. Γιατί άμα σέβεσαι, σε σέβονται. Επίση, πρέπει να σέβεσαι τον εαυτό σου. Οι άνθρωποι σέβονται του άλλου ανθρώπου όσο σέβονται αυτοί τον εαυτό του. Αυτό είναι αποδεδειγμένο. Άμα εσύ δεν σέβεσαι τον εαυτό σου, δεν θα σε σεβαστεί κανένα άλλο. Επίση, ο κόλακα σου μεταδίδει μια ψευδή πραγματικότητα. Και μάλιστα τόσο ψευδή, που μπορεί να το βλέπει εσύ, η λογική σου δηλαδή να σου χτυπάει καμπανάκια και συναγερμού, και να βλέπει τον κρεμό μπροστά σου. Ότι θα πέσει. Σε ένα βήμα που θα, θα, κάνεις, κάνει, θα πέσει τώρα και θα, σου, θα στο παρουσιάζει ότι είσαι και Θεό, α πούμε, και ότι θα περπατήσει στον αέρα. Μην φοβάσαι τίποτα. Θα σε σπρώξει δηλαδή να το κάνει. Και εκεί θα πρέπει εσύ ή να πέσει θύμα του συναισθήματο, ότι θα νιώσει ωραία επειδή θα λέω κόλακα αυτά, και άρα θα κάνει και το βήμα, ή θα επικρατήσει η λογική, θα φύγει το συνέστημα, θα σβήσει ο κόλακα δηλαδή εκείνη την ώρα, θα τον ακυρώσει και θα πει: Ω εδώ είναι, Έκανα λάθο, γυρίζω πίσω να πάρω ξανά τον ίσιο δρόμο. Καλό είναι βέβαια να μην βγει από τον ίδιο δρόμο. Αλλά αν βγει, να ξέρει και που να σταματήσει, δηλαδή να το αντιληφθεί ότι έχει πάρει λάθο δρόμο. Να αναλάβει την ευθύνη και τη ζημιά να την πληρώσει, να απομακρύνει το άτομο ή να μην το ακού τέλο πάντων, γιατί θα βρει τον επόμενο. Δεν αλλάζει κάτι. Οι είναι παντού στη ζωή και να ξέρει εσύ που πα, να μην στηρίζει του άλλου. Οι, οι κόλλακε λοιπόν είναι και σαν τα παράσιτα προσκολάνε σε ανθρώπους, ζουν από τον πλούτο τους, είναι στην παρέα τους, ε, ε, ε ευχαριστούνται και τα γεύματα, τα δωρεάν, τα οποία παρέχονται για όλους αυτούς οι οποίοι εξαγοράζουν ωραίες λέξεις στην ουσία, γιατί όταν πας κάπου καλεσμένο. δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν. Ακόμα και αν δεν βγάζεις να πληρώσει, που το αντιλαμβάνεσαι άμεσα ότι κάτι δίνεις, 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 το χρόνο σου και δίνεις το θαυμασμό σου ή τέλο πάντων το σεβασμό σου, είτε τον έχει είτε το όχι, το, οφείλει να τον να τον δώσει στον οικοδεσπότη, υποτίθεται. Και α είναι και ο μεγάλο εχθρό. Σε καλή, σε ποτίζει, σε ταζει και κάθεσε και λίγο σούζα κινδυνό αναγκαστικά για να φανεί πολιτισμένο. Οπότε έχει κόστο. Όλοι αυτοί οι κόλακε λοιπόν πάνε και πολύ ευχαρίστω λένε ότι πω από ότι ευχαριστούμε και τι γεύματα μα έκανε και αυτά. Α, έτσι ζουν. Παρασυντικά οι κόλακε. Τι νομίζετε ότι είναι τίποτα προκομμένοι και εργατικοί και γενναίοι. Δεν, δεν πέφτουν στη φωτιά για κανέναν οι κόλακε. Και μόλι σε ρίξουν έξω σένα, θα κολλήσουν στον επόμενο. Αυτή είναι η δουλειά του κόλακα. Πάει από τον ένα στον άλλον. Μη το παράσιτο. Οι κοινωνικοί κόλακε, λοιπόν, όπω είπαμε και πριν, δεν θα πω ότι είναι σαν του πολιτικού σήμερα, γιατί αυτό έχουν γίνει οι πολιτικοί, τέλο πάντων. Είναι αυτοί που λένε για το λαό πόσο σπουδαίο είναι, ότι ο λαό είναι σοφό, κολακεύουν το λαό συνέχεια, ο λαό νιώθει ωραία, τον ανεβάζουν, ξέρω εγώ. Του δίνουν κάτι να πάει να το βράδυ, έτσι λίγο ναρκωτικό, λίγη ευχαρίστηση, και ο λαό τον θέλει και αναγκαστικά γιατί τον κάνει και νιώθει ωραία, α πούμε. Και μάλιστα του λέει και ότι πόσο σπουδαίο είναι ο λαό, και ότι αν ξεσηκωθεί ο Έλληνα, ξέρω εγώ, ξέχασε το τι θα γίνει. Και φυσικά ο Έλληνα δεν ξεσηκώνεται ποτέ. Άρα λοιπόν οι κόλακε ρίχνουν έξω κοινωνίε ολόκληρε. Και αυτοκρατορίε φυσικά, έτσι. Του κοιμίζουν. Και όταν έρθει η πραγματικότητα και ισοπεδώσει την κοινωνία, γιατί δεν έχει δώσει ο κόλακα, ο δημαγωγό δηλαδή, αυτό ο, αυτός ο πολιτικάντη, την κανονική εικόνα του τι συμβαίνει, να αφυπνίσει το λαό ας πούμε, και τον βάλει πρώτον ευθυνών του, θα έρθει η πραγματικότητα και θα σοπεδώσει αυτό το έθνο, θα το σβήσει. Είτε θα το κατακτήσει, είτε θα σβήσει μόνο του το έθνο. Δεν ξέρω αν σα θυμίζει κάτι αυτό που σα λέω. Αν σα το θυμίζει, είστε και έξυπνοι, το καταλάβατε. Ο κόλακα λοιπόν στηρίζεται κυρίω στο ψέμα. Ο κόλακα είναι ψεύτης. Άλλη μια απόδειξη γι' αυτό είναι ότι λέμε πολλέ φορέ το οποίο δεν πρέπει να, είσαι, να λέγεται, αλλά το λέμε και το θα σα πω τώρα τι εννοώ με αυτό: Ότι η αλήθεια λέει πονάει. Η αλήθεια δεν πονάει ποτέ. Η αντίστασή σου προ την πραγματικότητα και την αλήθεια είναι αυτή που σε κάνει να πονά. Η αλήθεια δεν βλάπτει. Η αλήθεια μόνο ωφελεί. Ή είναι κάτι αδιάφορο τέλο πάντων. Αν εσύ αντιστέκεσαι στην αλήθεια, τότε έχει πρόβλημα. Δηλαδή, άμα κάποιο σου πει ξημέρωσε, Να ο ήλιο είναι εκεί και εσύ. Ε, αρνείσαι να το δει, δεν φταίει ο ήλιο, ούτε η αλήθεια. Εσύ δεν θα σας το δει, εσύ αντι, αντιδρά, Όταν ο κόλακα λοιπόν σε κάνει να νιώθει ωραία, άμα το πάμε έτσι, τι είναι αυτό. Αν η αλήθεια πονάει, το ψέμα πώ νιώθει. Δεν νιώθει ωραία. Άρα οι κόλακες είναι ψεύτε, στηρίζονται στο συνέστημά σου και γενικά στα συναισθήματα, όχι στη λογική. Δεν θα ακούσει ποτέ τίποτα λογικό από τον κόλακα. Και μάλιστα ο κόλακα, η άμυνά του, το όπλο του, αν κάποιο τον πάρει χαμπάρι, α πούμε, και του επιτεθεί κατά κάποιο τρόπο, το, μο... το, πρώτο πράγμα που θα κάνει και θα το κάνει και έξυπνα είναι να μειώσει τον εαυτό του. Ότι είναι κάποιο ασήμαντο, ότι είναι ταπεινό, ότι δεν είναι τίποτα, ότι θα παρουσιαστεί σαν τον τελευταίο τη κοινωνία, ο οποίο εσύ θα τον, τον θα τον, τον λυπηθεί, α πούμε, ή. Το άλλο που γίνεται, θα πέσει ο, ο περίγυρο να τον προστατεύσει. Και εκεί την πατάνε κυρίω οι γυναίκε, α πούμε, πιο, πιο συναισθηματικέ. Λοιπόν, ο κόλακα θα μειώσει τον εαυτό του, θα κερδίσει τη συμπάθεια των άλλων και θα σε ακινητοποιήσει. Γιατί εγώ έχω καταλάβει ότι ο καλύτερο τρόπο να αμυνθεί ή να αντιμετωπίσει έναν κόλακα, ο οποίο βρίσκεται στη ζωή σου, πρέπει να τον ακυρώνει στο μυαλό σου τον κόλακα. Τον κόλακα, συγγνώμη. Όχι να τον εξοδετερώνει και να κάνει κοινωνικού εχθρού έτσι, οι οποίοι ακόμα κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου και πιστεύουν ένα κόλακα, γιατί λειτουργούν συναισθηματικά, και εσύ μοιάζει σαν τον κακό τη υπόθεση, και φυσικά το κάνει γιατί ξεσηκώνει τα παιδιά σου, ξεσηκώνει τη γυναίκα σου, ξεσηκώνει εσένα τον ίδιο, ρίχνει έξω σπίτια, κοινωνίε, χωριά, πόλει, τα πάντα. Όχι. Πρέπει με την παιδεία και τη φώτιση και τη λογική να τον εντοπίσει και να μην το λαμβάνει υπόψη σου. Πάντα έχει κάτι κακό στο μυαλό του κόλακα. Αυτή είναι η δουλειά του. Εσύ το, το πώ θα αμυνθεί, αυτή είναι η δουλειά σου, η δικιά σου. Και φυσικά να ενημερώνει και του ανθρώπου που αγαπά. Ότι αυτό ο άνθρωπο μα βλάπτει γι' αυτό και γι' αυτό τον λόγο. Αυτό λοιπόν είναι το σημερινό μάθημα αυτοάμυνα απέναντι στου κόλακε. Δεν χρειάζεται λοιπόν και τόσο καράτε, α μαθαίνουμε και τίποτα πνευματικό. Γιατί όσο καράτε και να ξέρει, άμα πέσει στα χέρια του κόλακα, Τελείωσε. Θα είσαι ένα αποτυχημένο καρατερίστα.